στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, προκειμένου να μειώσει τα αυξημένα ενεργειακά κόστη στα δηληστήρια του φράγματος από Σελέμη, καθώς και στα τηλεοστάσια του. Βέβαια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλος τρόπος, αν δεν παράγεις εσύ ρεύμα και περιμένεις το ρεύμα να το παράγει άλλος, πρέπει να παράγεις ρεύμα. Και η λύση είναι η ΑΠΕ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δυστυχώς έχει περάσει καιρός, το καταλαβαίνουμε αργά. Στελέχη του οργανισμού αναφέρθηκαν στο σχεδιασμό για την τοποθέτηση δροστρόβιλου στην είσοδο των εγκαταστάσεων του φράγματος από Σελέμη, καθώς και φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέκες δεξαμενών καθαρού νερού, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα αυξημένα κόστη. Ειδικότερα στον από Σελέμη, προσπαθούμε και να εντάξουμε ένα υδροστρόβιλο ώστε να παράγει ρεύμα όπως μπαίνει το νερό από το φράγμα και να υπάρχει μια ιδιοκατανάλωση ώστε να μην έχουμε πολύ ενεργειακό κόστος. Αυτό κοιτάζουμε να το εντάξουμε σε πρόγραμμα, έχει γίνει η πρόταση, θα γίνει αύριο. Αν περάσει και αν εγκριθεί, θα γίνει άμεσα. Λόγω της ενεργειακής κρίσης, δημιουργούνται νέα δεδομένα στην τιμολογιακή πολιτική προς τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, οι οποίες τροφοδοτούνται από το φράγμα από Σελέμη, καθώς θα πληρώνουν 20 αντί για 19 λεπτά το κυβικό. Είναι αναπόφευκτη, καθότι το ενεργειακό κόστος των εγκαταστάσεων του ΟΑΚ σε δηληστήρια, σε αντιλιοστάσια, έχει αυξηθεί κατακόρυφα περίπου 300%. Είναι η αύξηση 5%. Εφόσον όμως είναι συνεπής, εφαρμόζεται έκπτωση 5% στη συνέπεια. Πάντως, ο Γιάννης Ζικτάκης ξεκαθαρίζει ότι η ΔΕΙΑΗ θα απορροφήσει την επίμαχη αύξηση και ότι δεν θα επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο τα χρέη της ΔΕΙΑΗ προς τον ΟΑΚ αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, εμείς ως ΔΕΙΑΗ, επειδή είχαμε κάνει μια αύξηση στις αρχές του χρόνου, στα τιμολόγια, είμαστε στην ευχάριστη θέση, θα μπορούσα να πω, ότι θα απορροφήσουμε αυτή την αύξηση του ενός λεπτού και ο καταναλωτής δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. Την ίδια ώρα, δημότες αντικρίζουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς σύνδρευσης λόγω των νέων αυξήσεων της ΔΕΙΑΗ, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από το νέο έτος. Η αύξηση, επειδή έγινε 31/12 του 2021 και έχουμε έκτο του 2022, όπως γνωρίζετε οι λογαριασμοί είναι εξαμηνιαίοι και καθαριστικοί, οπότε εδώ περίπου και 1-1,5 μήνα έρχονται οι λογαριασμοί με τα αυξημένα τέλη. Ναι. Γιατί αύξηση μιλάμε? Μιλάμε για μια αύξηση περίπου στο 20%. Πάντως, τα χρέη των δημοτών προς τη ΔΕΙΑΗ αγγίζουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Είναι οφειλές πολλών ετών, οφειλές από κακοπληρωτές, είναι αφαιρέσεις ρολογιών οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίοι δεν προσέρχονται ή βρίσκουν άλλους τρόπους και υδροδοτούν τα κινητά τους. Το επόμενο διάστημα θα κοιτάξουμε τι θα κάνουμε για αυτή την περίπτωση, διότι κάποια στιγμή πρέπει αυτά είτε να βεβαιωθούν στην εφορία, τα οποία ήδη η υπηρεσία κάποιου τα βεβαιώνει. Ο κόσμος προσέρχεται και ρυθμίζει. Και αυτό είναι ένα ευχάριστο. Έχουν αυξηθεί λοιπόν οι ρυθμίσεις. Έχουν αυξηθεί οι ρυθμίσεις και ο κόσμος προσπαθεί μέσα σε αυτή τη λέλαπα αυξήσεων να ανταπεξέλθει